του Ταμείου Θύρας, τον κύριο Πέτρο Νογιωτό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι για την επίσημη πρώτη εξόρμηση των κυνηγών. Θέλουμε να πιστεύουμε πως είμαστε έτοιμοι. Η εμπειρία μας και η δουλειά που έχουμε κάνει αυτές τις μέρες μας αφήνουν αυτήν την εντύπωση ότι όλα είναι έτοιμα για την αυριανή ημέρα. Τι έχετε να πείτε, κύριε Νογιωτέ, στους κυνηγούς που ανυπομονούν αύριο να επιδοθούν στο αγαπημένο τους χόμπι? Τι τους συμβουλεύετε? Εγώ αυτό συμβουλεύω απλά πράγματα. Καταρχήν να ανανεώσουν την ανάγκη κυνηγίου για να εξορμήσουν σωστά. Να συμβουλευτούν το χάρτη κυνηγίου για τις επιτρεπόμενες περιοχές κυνηγίου. Να λάβουν υπόψη τους ότι αύριο οι θερμοκρασίες θα είναι πάρα πολύ ψηλές. Οπότε θα πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους να μην έχουμε φαινόμενα θερμοπληξία. Να λάβουν υπόψη τους ότι τα βουνά αυτή την περίοδο λόγω της ανοβρίας είναι ιδιαίτερα δύσβατα. Να είναι αυτό ο σκοπός το να περάσουν καλά, να έχουν μια ευχάριστη γενικευτική εξόρμηση και η κάρπωση δεν πρέπει να είναι αυτό ο σκοπός ώστε να τους αγχώνει. Αν αυτά τα περάσουν, νομίζω ότι η γενικευτική εξόρμηση και η κάρπωση θα έρθει για αυτή με τη σειρά της στις επόμενες εξορμήσεις, αλλά δεν είναι από την πρώτη εξόρμηση. Εσείς όμως επαγρυπνείτε ως Ταμείο Θύρας, έτσι? Σίγουρα, λαμβάνουμε τα μέτρα μας έτσι ώστε να μην εμφανιστούν φαινόμενα λαστροφυρίας, αν και κατά τη συγκεκριμένη περίοδο συνήθως δεν υπάρχουν σοβαρά κρούσματα λαστροφυρίας. Όμως θα υπάρχουν καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου αύριο περιπολικά της υπηρεσίας, θα υπάρχουν σημεία ελέγχου και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε όσο το γίνεται περισσότερους ελέγχους τόσο για να ελέγξουμε την κάρπωση αλλά και για να ελέγξουμε ένα διεσκυνηγείο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νογιωτέ. Ελπίζουμε όλοι να πάνε όλα καλά. Όπως το είπατε και εσείς, να υπάρξει διασκέδαση και ευχαρίστηση και να μην έχουμε κάτι άσχημο που θα χαλάσει την πρώτη εξόρμηση. Εσείς επαγρυπνείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας στις τομές στα γεγονότα. Θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, εκτός σύνορων. Μακραίνει η μέρα.